όταν είπαμε προηγουμένως ότι ταχύτητα των 5 έως 10 χιλιόμετρων σε στέλνει σε ένα πυρικό καροτσάκι. Δεν μπορεί να θεωρήσει ότι είναι μικρή ταχύτητος το 15 και 20 που αναπτύσσει ένα ποδήλατο. Ή φτιάχνεις δρόμους ποδηλατόδρομους ή βγάλει το σκασμό και μην καλείς ποτέ το παιδί μου να κυκλοφορούν σε δρόμους και πόλεις και περιοχές που δεν έχει ποδηλατόδρομο. Είναι τραγικό λάθος και θα πρέπει να ευθύνεται για αυτή την πρόκληση αυτός που προκαλεί. Κοιτάμε με τα μάτια και βλέπουμε το μυαλό, έτσι. Δεν βλέπουμε τα μάτια. Τα μάτια περνάνε εικόνες. Και τις εικόνες τις περνάει μέσα για να ο εγκέφαλος είναι ελεύθερος να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που παίρνει και δεν έχει άλλα πράγματα να δουλέψει. Τότε δέχεται τις πληροφορίες, τις καταγράφει και με βάση την επικινδυνότητα. Let's go. Everybody freeze! This is a weapon! Don't touch that button. Let's go, go! That was easy. Αυτός λοιπόν το κοίταζε για δευτερόλεπτα ολόκληρα, αλλά δεν το δε ποτέ και το δε την ώρα που ήταν μπροστά στον προφυλακτήρα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει ευαισθητοποίηση ο κόσμος, πρέπει να του δείξεις το αποτέλεσμα του λάθους, πρέπει να καταλάβει ότι αλλάζει η ζωή του. To take some exercise. Come swimming with me later. No, I can't. I've got to do too much of the camera. Fine, don't. By the way, in case you're interested, I'm not pregnant. Hey there. Just to say I'm running late, but I'm on my way. Φεύγεις το πρωί και επειδή θεωρείς ότι αυτό που σε παίρνει το απόγευμα δεν είναι σημαντικό, βάζεις σε προτεραιότητα να σκέφτεσαι τις αχλαμάρες σου, γιατί τις αχλαμάρες είναι σε σχέση με τη ζωή σου, κοιτάς και δεν βλέπεις τα σημαντικά. Okay, there you go. Lucky you.